υπάρχει μια αντίληψη που λέει ότι η συμφωνία των Πρεσπών έχει κλείσει. Ότι δεν υπάρχει επιστροφή. Ότι είναι κάτι το οποίο τελείωσε. Λάθος. Μια απόφαση η οποία στηρίζεται όχι στην επιθυμία του λαού, μια απόφαση η οποία έχει κλαπεί από τον ελληνικό λαό, αυτή η απόφαση δεν είναι δίκαιη. Και μια απόφαση άδικη δεν μπορεί να στηριχθεί. Δεν μπορεί να ισχύσει διαχρονικά. Στην Ευρωβουλή λοιπόν θα συνεχιστεί η μάχη για την ακύρωση και την αλλαγή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Να στείλουμε πρόσωπα τα οποία να πιστεύουν στην ελληνική ιστορία, να πιστεύουν στην ελληνικότητα, τη βαθιά ελληνικότητα της Μακεδονίας. Πρόσωπα τα οποία είναι έτοιμα να δώσουν στην Ευρωβουλή τη μάχη για την ακύρωση και την αλλαγή της Συμφωνίας των Πρεσπών.